Από αύριο αρχίζει το τρίμερο των εκδηλώσεων στην κατεύθυνση του Δήμου του Φιλία, στην πόλη τη Κυπαρισία και τι εορτέ του Αγίου Πνεύματος. Μια πολύ σημαντική ημέρα που έχει χαράξει τον παγκόσμιο πολιτισμό, αλλά έχει και χαραχτεί πολύ ισχυρά στις μνήμες των Ιμαρλίνων. Είναι η πολύ σημαντική ημέρα της 29ης Μαΐου, που είναι και επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Είναι μια ημερομηνία που εμείς οφείλουμε να σταθούμε και οφείλουμε να συμμετέχουμε, να φέρουμε μνήμες, να προσδιορίσουμε, αλλά κυρίως να τιμήσουμε ένα πολιτισμό που επί 1100 και πλέον έτη αναπτύχθηκε, παρήγαγε, προσέφερε και χάραξε όλη την παγκόσμια ιστορία. Η κινητήριος δύναμη αυτού του πολιτισμού και αυτής της αυτοκρατορίας ήταν ο Ελληνισμός, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν ο μόνος λαός, το μόνο έθνος που παρήγαγε πολιτισμό όταν οι άλλοι ζούσαν τον μεσαίωνα. Σαν Δήμος της Φιλίας, έχουμε την υποχρέωση να τιμάμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας, διότι ο Δήμος της Φιλίας, στο Δήμο της Φιλίας είναι χαραγμένα τα αποτυπώματα αυτής της χρονικής περίοδου και αυτής της ιστορίας. Ο Δήμος της Φιλίας και η Κοινοφελής Επιχείρηση διοργανώνουν αύριο Παρασκευή, 29 Μαΐου και 8 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα Αλέκος Παπαδόπουλος την εκδήλωση «Πολιτικό Συναξάρι», αφιερωμένη στην 562η επέτειο της Άλωσης Κωνσταντινούπολης. Μέσα από μια σειρά βυζαντινών εκκλησιαστικών ύμνων και κειμένων, θα θυμηθούμε και θα τιμήσουμε πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις με βασανιστική σημασία.